Χαίρετε φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο στούντιο Αργό TV και την εκπομπή Ό,τι αποδεικνύεται. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με την παιδεία και καλεσμένος που θα αναλύσουμε το θέμα είναι ο κύριος Πολυμέρης Γιώργος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στην Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Πολυμέρη και τιμή μου που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Καλησπέρα κύριε Τσαταλμπασίδη και εμένα δική μου τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας. Ωραία, ωραία. Σήμερα κύριε Πολυμέρη, επειδή το θέμα έχει να κάνει με το ότι η παιδεία στην ουσία δομεί τον πολίτη. Βάσει λοιπόν αυτού ότι η παιδεία δημιουργεί πολίτες και είναι το θεμέλιο, σήμερα δημιουργεί η παιδεία πολίτες. Με τα σημερινά δεδομένα όπως την βιώνουμε την παιδεία και όπως διδάσκεται στα παιδιά μας, δεν έχουμε μια πραγματική παιδεία, κύριε Τσαταλμπασίδη. Δεν έχουμε αυτή την παιδεία στην ουσία που μιλάει όλος ο πλανήτης για αυτήν, η οποία έχει αποτυπωθεί στην ιστορία μας από τους τεράστιους προγόνους μας, που η οποία για να είναι ασφαλισμένη και να είναι πραγματική η παιδεία όπως πρέπει να είναι για τα παιδιά μας, γινόταν με το ελληνικό αξιακό σύστημα. Αυτό το ελληνικό αξιακό σύστημα που στις μέρες, στην εποχή του βασιλιά μας Φιλίππου και στην εποχή του μέγα παγκοσμιοποιητή Αλέξανδρου, αυτές οι δύο τεράστιες προσωπικότητες, αυτοί οι δύο τεράστιοι πολεμιστές είναι αυτοί οι οποίοι το εγκαθιδρύσανε για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πραγματικό πολίτη, να έχουμε μια βάση από την παιδεία μας για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο πραγματικός πολίτης. Αλλά στην ουσία, κύριε Τσαταλμπασίδη, το σύστημα το οποίο το ονομάζουν η παιδεία στις μέρες μας είναι ένα μορφωτικό σύστημα. Ένα μορφωτικό σύστημα στην ουσία που μορφοποιεί και κατευθύνει τη σκέψη των κριτική Ελλήνων, σκέψη των Ελλήνων μαθητών, ώστε να μην οδηγηθούν στην πραγματική και δική τους μοναδική κριτική σκέψη. Αλλά μιας και μιλάμε και για ελληνικό αξιακό σύστημα, θα ήθελα να πούμε μια αξία η οποία είναι η αλήθεια. Η οποία αλήθεια μιλάνε όλοι για αυτή και όλοι θέλουν να λένε ότι λένε αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι η έξοδος από την οντολογική λύθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό. Για να γίνει αυτό, ο μαθητής θα πρέπει μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, αν θέλαμε να έχουμε σήμερα ένα πραγματικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει το αξιακό σύστημα, το οποίο υπάρχει και η αλήθεια μέσα από το αξιακό σύστημα, ώστε να μπορεί ο Έλληνας μαθητής να πάρει πραγματική γνώση, ώστε να, όπως είπαμε και στην αρχή, να έχει τη δική του αυτόνομη μοναδική κριτική σκέψη. Κύριε Πολυμέρη, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πώς έφτασε σε αυτό το σημείο η παιδεία μας στην ουσία τι έπαιξε ρόλο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Αυτό που έπαιξε ρόλο, κύριε Τσαταλμπασίδη, για αρχή, σε αυτό που βιώνουμε στο σήμερα, είναι ότι οι κομματικοί μηχανισμοί που υπάρχουν σήμερα, που έχουμε δηλαδή ένα Υπουργείο Πολιτισμού, ένα Υπουργείο Παιδείας και υποτίθεται ότι γνωρίζουν την ιστορία μας, ότι είναι αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι θα την προστατέψουν από το να μην αλλοιωθεί, αλλά αντιθέτως γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Διότι πριν πάμε σε εκείνο το κομμάτι, το αξιακό σύστημα που αναφέραμε στην ουσία, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο χρειάζεται και είναι απαραίτητο να υπάρχει, είναι η αιστεία δυνάμεων του ίδιου του πολίτη, είναι η πηγή της λογικής του και της αυτογνωσίας του. Οπότε, αν έχει το αξιακό σύστημα στη διάθεσή του για να μπορέσει να το διαβάσει, για να μπορέσει να οδηγηθεί, να το αναγνωρίσει, θα βρει ακριβώς ποιος είναι. Και μέσα από την παιδεία, όπως την ξέρουμε σήμερα, αν θα είχαμε παιδεία, θα είχαμε και έναν πραγματικό πολίτη. Εφόσον δεν έχουμε πραγματική παιδεία, αποκρύπτονται στοιχεία, θα δούμε και παρακάτω και κάποια στοιχεία, και δεν εμφανίζεται ο πραγματικός πολίτης με τη βάση του που είναι η παιδεία, δεν έχουμε επακριβώς έναν πραγματικό άνθρωπο που να είναι σε δημόσια θέα, έναν πραγματικό άνθρωπο που να λειτουργεί ως άνθρωπος, που αυτό γίνεται μόνο με το ελληνικό αξιακό σύστημα. Αλλά εκεί που θα ήθελα να σταθώ, διότι το αξιακό σύστημα ήταν το μέσο για να θωρακιστεί η παιδεία μας, για να θωρακιστεί το θεμέλιο για να υπάρχει η παιδεία και να οδηγηθούμε σε έναν πραγματικό πολίτη. Εφόσον εξαφανίστηκε δολίως, διότι μετά τον βασιλιά μας Φίλιππο και τον μέγα παγκοσμιοποιητή Αλέξανδρο, επειδή δεν αναγνωρίσαν το τεράστιο μεγαλείο τους
οι συνάνθρωποι τους εκείνη την εποχή τους δηλητηριάσανε. Διότι αν δεν μπορούσαν να ήταν αυτοί οι ίδιοι ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, θέλανε να μην υπάρχει Φίλιππος και Αλέξανδρος. Κάνανε αυτό και έκτοτε από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα βιώνουμε όλη αυτή την κάθοδο που βιώνουμε μέχρι σήμερα και τη ζούμε καθημερινά. Ναι, αλλά και μετά τον βασιλιά Φίλιππο και τον μέγα εκλεκτό Αλέξανδρο υπήρξαν βασιλιάδες. Αυτό λέει τουλάχιστον η ιστορία. Η ιστορία λέει, έτσι όπως τη μάθαμε, λέει αυτό το οποίο θέλουν να βγει και όχι αυτό που είναι πραγματικά. Διότι στις μέρες μας, στην εποχή της Ελλήνων Συνέλευσης, καταδείξαμε όλα τα βασιλικά δικαιώματα ότι απορρέουν από τον Μέγα Αλέξανδρο, από τον οίκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ο οποίος είναι και η συνέχεια του Φιλίππου, του τελευταίου και μοναδικού βασιλιά μας. Επί της ουσίας, εφόσον απορρίνουν από εκεί πέρα τα βασιλικά δικαιώματα, τα καταγγείλαμε κάθε βασιλικό δικαίωμα που υπάρχει τη σήμερα ημέρα στον πλανήτη μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι με ψεύτικα χαρτιά, με ψεύτικα συμβόλαια γίνανε όλοι τους βασιλιάδες και υποδηθήκαν το ρόλο του βασιλιά και χωρίς να έχουν το τεράστιο αυτό δικαίωμα. Διότι για να είσαι βασιλιάς πρέπει να είσαι Έλληνας. Και όχι μόνο στο να μιλάς ελληνικά, αλλά πρέπει να φέρεις και ελληνικά, να έχεις φρόνημα ελληνικό, να έχεις ψυχή ελληνική, να πράττεις δηλαδή ελληνικά για όλο το ελληνικό γένος, να στέκεσαι εισάξιος των περιστάσεων και να στέκεσαι εισάξιος του τεράστιου αυτού ελληνικού έθνους, για το οποίο για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι πολύ ιδιαίτερος για να μπορέσεις να γίνεις βασιλιάς και να αναγνωριστείς από τις ιδιαιτερότητές σου, από το μεγαλείο που θα είναι εισάξιο του ελληνικού γένους σου, από την πράξη σου ίδια, η οποία θα σε ορίζει ως το να διαφιλονίκεται και διαμφισβήτει το βασιλιά του τεράστιου έθνους των Ελλήνων. Το οποίο για να μπορέσει κάποιος κύριε Τσαλμπασίδη να σε αναγνωρίσει ως βασιλιά, βασικά, για να γίνεις βασιλιάς και να αναγνωριστείς, αναγνωρίζεις από όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο στο γεωγραφικό σημείο που μας έχουν περιορίσει σήμερα, αλλά επί όλου του πλανήτη. Mm-hmm. Δεν είναι ένα γεωγραφικό σημείο η Ελλάδα, που Ελλάς σημαίνει ο φωτεινός λίθος και οι υπόλοιπες χώρες δεν είναι φωτεινές. Ελλάς είναι όλος ο πλανήτης, όλος ο πλανήτης είναι φωτεινός, όλος ο πλανήτης είναι ελληνικός. Οπότε ένας βασιλιάς ελληνικός, Έλληνας, αναγνωρίζεται από όλο το ελληνικό γένος που υπάρχει παντού σε όλους τους χώρους αυτού του χώρου που βιώνουμε. Ωραία κύριε Πολυμέρη, αλλά πώς θα ξέρουμε ποιος είναι αυτός? Με τις πράξεις του θα μπορέσουμε να το αντιληφθούμε, κύριε Σταλμπασίδη. Θα είναι αυτός ο οποίος θα φέρει την ανατροπή όταν θα υπάρχει μια τεράστια κάθοδος του ίδιου του ανθρώπου, μια κατάπτωση η οποία θα έχει μόνο πόνο, μόνο δυστυχία, μόνο μιζέρια στις ζωές των ανθρώπων. Θα έχει εξαφανιστεί η αυθονία του ανθρώπου και θα έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναδείξει τον πραγματικό πλούτο του ανθρώπου. Θα λύσει, άμα υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, θα λυθεί και θα εμφανίσει τον τεράστιο πλούτο του. Άμα υπάρχει πνευματικός πλούτος και έχει αποκρυφτεί, που υπάρχει πνευματικός πλούτος, αλλά μιλάμε για το δεδομένο ότι έχει αποκρυφτεί και έχει εξαφανιστεί από την κοινή και δημόσια θέα που έπρεπε να είναι, για να αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος ποια είναι η αρχή του, ποια είναι η ιστορία του, θα τον ξαναεμφανίσει αυτόν τον πλούτο. Και γενικότερα, κύριε Τσαλμπασίδη, αυτοί οι οποίοι μπορούν να γράψουν την τεράστια ιστορία του έθνους των Ελλήνων, μπορούν να, στην ουσία, να γράψουν την διαδρομή, την ασφαλής διαδρομή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την αυτογνωσία του και να ξαναπάρει την θέση που είχε από πάντα, αλλά τώρα έχει αυτή τη θέση, η οποία θέση δεν πρέπει να την έχει ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή σε αυτή τη θέση της κατάπτωσης, να είναι σε αυτή τη θέση της οικονομικής εξαθλίωσης, της οικονομικής εξαθλίωσης του ίδιου, των παιδιών του, και να φεύγουν τα παιδιά του στο εξωτερικό, να έχουμε όλες αυτές τις, που θα δούμε παρακάτω, και άλλα στοιχεία πάνω σε αυτό. Αλλά στην ουσία αυτός ο οποίος, ο άνθρωπος, θα γράψει αυτή τη διαδρομή με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για να συνδέσει όλα τα κομμάτια του puzzle και να βρει τον ίδιο τον εαυτό, ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε ένας Έλληνας από εμάς, αυτός ο άνθρωπος θα αποδείξει με αυτή την πράξη, θα αποδείξει με όλα αυτά τα στοιχεία ότι είναι αυτός που πρέπει, την ώρα που πρέπει, για να κάνει αυτό που πρέπει. Ωραία, τώρα οι νόμοι θα πηγάζουν, φαντάζομαι, θα απορρέουν από το Ελλάνιο Αξιακό.
για να μπορέσουν να είναι δίκαιοι προς όλους, να μην περιορίζεται ένα κοινωνικό σύνολο, μια μερίδα ανθρώπων και κάποιοι άλλοι να έχουν προνόμια, κύριε Σαταλμπασίδη, πρέπει να γίνεται μόνο με το ελληνικό αξιακό σύστημα για να υπάρχει ισότητα και ισοκρατία προς όλους τους Έλληνες πολίτες και ισονομία προς όλους. Οπότε μόνο με το ελληνικό αξιακό σύστημα, το οποίο έχει χαράξει ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Αρτέμης Όρας, αυτό το τεράστιο αξιακό, το οποίο είναι καθαρά ελληνικό, δεν παράγει άδικο προς καμία κατεύθυνση, προς κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο έχει εγκαθιδρυθεί για να ενώσει τους ανθρώπους, να δομηθεί μια πραγματική πολιτεία, να πάμε σε μια ολική μεταρρύθμιση για να, να εξαφανίσουμε όλο αυτό το άδικο που βιώνουμε, να μην ξαναπαραχθεί ποτέ, να έχουμε όλη αυτή την τεράστια άπειρη αυθονία για να μην ξαναπέσουμε σε αυτό το σημείο και να βάλετε αδελφός κατά αδελφού μέσα σε όλη αυτή την κομματική διαχώρηση που μας έχουν φέρει. Οπότε μόνο αυτό το ελληνικό αξιακό σύστημα θα απορρεώνει νόμοι. Αν παρόλα αυτά όμως ο νομοθέτης βγάζει νόμους οι οποίοι σκλαβώνουν τον άνθρωπο, υπάρχει κάποιος τρόπος που θα αντιμετωπίζεται από την πολιτεία? Καταρχάς, σήμερα ημέρα δεν έχουμε νομοθέτη ο οποίος να λειτουργεί με ένα αξιακό σύστημα και να πηγάζουν νόμοι από εκεί πέρα. Νομοθέτη θα έχουμε μόνο στην Ελλήνων πολιτεία, την πολιτεία που θα εγκαθιδρύσουμε εμείς οι ίδιοι, που παλεύουμε νυχθημέρης όλοι οι ενεργοί πολίτες που θέλουν να το κάνουν αυτό πραγματικότητα για όλους, χωρίς κάποιο ιδίον όφελος να προέρχεται αυτή η πράξη τους. Αλλά ο νομοθέτης, κύριε Τσαταλμπασίδη, ο οποίος θα παράξει άδικο προς μια μερίδα ανθρώπων που δεν θα λειτουργήσει με το αξιακό σύστημα, που θα βγάλει ένα νόμο ο οποίος θα αδικεί μια μερίδα ανθρώπων ή όλο το κοινωνικό σύνολο, θα απομονωθεί, διότι αυτό πρέπει να γίνει, όπως και στην περίπτωση άμα έχουμε μια αρρώστια η οποία βάλεται κατά του σαρκίου μας, η οποία θα μας φέρει σε το τελικό στάδιο, θα είναι να πεθάνουμε και να φύγουμε από τη ζωή. Δεν θα το αφήσουμε αυτό ποτέ να γίνει και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα το αφήναμε ποτέ αυτό να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια θεραπεία η οποία θα μας βοηθούσε ώστε να απομονώσουμε αυτόν τον ιό, να απομονώσουμε αυτή την αρρώστια και να εξηγειάνουμε το σαρκείο μας. Οπότε η ίδια διαδικασία γίνεται και στην πολιτεία για να μην προσβληθεί από κάποια αρρώστια όπως είναι του ψεύδους, όπως είναι να παραχθεί άδικο μέσα στην πολιτεία. Θα απομονωθεί αυτός ο νομοθέτης, θα του δοθεί όλη αυτή η γνώση που πρέπει να του δοθεί για να μπορέσει να ξαναβρει την αυτογνωσία του, να ξαναενθυμηθεί για ποιο λόγο είχε αυτή την ιδιότητα, για ποιο λόγο ήρθε να βιώσει μέσα αυτή την πολιτεία, για ποιο λόγο γενικότερα γεννήθηκε. Mm-hmm. Οπότε όταν θα πάρει όλη αυτή τη γνώση, η οποία του ενθυμίσει όλα αυτά που προανέφερα, θα ξανανταχθεί στο κοινωνικό σύνολο της πολιτείας και θα επανορθώσει επί όσες φορές χρειαστεί για να αλλάξει όλο αυτό το άδικο που έχει φέρει στην πολιτεία και να μπορέσει να διατηρηθεί και να επαναπροσδιοριστεί ο ίδιος και να έχουμε όλη αυτή την ομονόηση που χρειάζεται να έχουμε για να ζούμε εύρυθμα και μέσω του κοινωνικού συνολού όλοι μας. Τώρα, πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Πολυμέρη, αλλά πώς θα γίνουν πραγματικότητα, πώς θα υλοποιηθούν αυτά? Το ΠΑΝ, κύριε Τσαταλμπασίδη, εφόσον θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδρομή για να το αλλάξουμε όλο αυτό, ή να ξαναπάμε πίσω στην αρχή μας σε πρώτη φάση. Δηλαδή να ενθυμηθούμε μέσα στη διαδρομή της αναζήτησης του πραγματικού μας εαυτού όλους αυτούς τους τεράστιους προγονούς μας, να τους αναγνωρίσουμε όπως πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε, διότι όλοι αυτοί οι τεράστιοι προγονοί μας έχουν δώσει μέχρι και τη ζωή τους για να διατηρηθεί και να παραμείνει στο φως αυτό το ελληνικό αξιακό σύστημα, ασχέτως προς τις μέρες μας ξανά το αποκρύψανε και δεν το είχαν σε κοινή και δημόσια θέα, διότι δεν θέλανε σε καμία των περιπτώσεων να μπούμε στη διαδρομή της αναζήτησης της ίδιας μας, της αυτογνωσίας του ίδιου μας, του πραγματικού εαυτού. Οπότε αυτό που οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε, και εφόσον αναγνωρίσουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί μας πρόγονοι, για να συνδέσουμε το παρελθόν που είναι οι πρόγονοί μας, που είναι ένα με εμάς και πάντα θα είναι ένα με εμάς, όσο και αν μας έχουν περάσει Έλληνας και Νεοέλληνας και Έλληνας και αρχαίος Έλληνας, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Ήμασταν και θα είμαστε πάντα ένα με τους τεράστιους πρόγονούς μας. Πάντα θα συνδεόμαστε επειδή κυλάει το ίδιο μας στις φλέβες μας, κυλάει το ίδιο DNA στις φλέβες μας και δεν μπορούσε καμία των περιπτώσεων να μας αποκόψουν παρά μόνο αν το αφήσουμε εμείς ποτέ ξανά να συμβεί. Οπότε, εφόσον αναγνωρίσουμε αυτό, για να το ενώσουμε με το παρόν μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας του ίδιου μας του βίου και να ασφαλίσουμε να μην ξανασυμβεί αυτό, το πέρασμα
για να συμβεί όλο αυτό και να διασφαλιστεί και να θωρακιστεί είναι μόνο το ελληνικό αξιακό σύστημα, για, ώστε ποτέ κανείς να μην μας ξαναπεί ποτέ κανένα ψεύδος, να μην μας, ξαναπροσβάλλει τους τεράστιους πρόγονους μας, να μην μας ξαναπαράγει άδειο απέναντι σε εμάς τους ίδιους και να μην ξαναβιώσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που όλη αυτή η πράξη που βιώνουμε, το αποτέλεσμα των πράξεων που βιώνουμε από όλους αυτούς τους κομματικούς μηχανισμούς που το βιώνουμε, είναι μια απόδειξη ότι δεν θέλουν ποτέ και δεν θα θέλανε ποτέ να ξαναεμφανίσει το τεράστιο ελληνικό αξιακό σύστημα, διότι όλα τους τα ψεύδη θα σβήνανε με μιας. Τώρα πλέον υπάρχει σε κοινή και δημόσια θέα, στην εθερικηγραφή.gr, σε αυτό το site που υπάρχει όλα τα γραπτά, όλα τα χειρόγραφα γραπτά του Προέδρου του Πολιτικού μας Φορέα, κύριο Αρτέμη Σόρα, σε δημόσια θέα, για να μπορέσουμε να ενθυμηθούμε ξανά ποιοι είμαστε και να σταματήσουμε αυτό που βιώνουμε. Τώρα, κύριε Πολυμέρη, επειδή φτάνει στο τέλος η εκπομπή μας, θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο? Αυτό που θα ήθελα να προσφέρω, να προσθέσω, κύριε Τσαλαμπασίδη, είναι ότι μιλήσαμε για αλήθεια. Ότι όλοι μιλάνε για την αλήθεια και ποτέ δεν πρέπει ξανά να αφήσουμε να μας ξαναπούνε κανένα ψεύδος και να μας βεβηλώσουν καμία αλήθεια μας και να την αλλάξουν. Όλα αυτά τα χειρόγραφα του Προέδρου μας, του κύριου Αρτέμη Σόρα, για να μην ξανααλλοιωθεί η ιστορία, η πραγματική ιστορία των ανθρώπων, των ηρώων και όλων των τεράστιων πολεμιστών μας που έχουν παραχαράξει, έχουν προσβάλει πάμπολες φορές, χιλιάδες φορές, κύριε Τσαλαμπασίδη, και φυσικά και σε όλους τους τηλεθεατές απευθύνομαι, για να σταματήσει όλο αυτό, γίνεται μόνο με τον τεράστιο οργανισμό που έχει ιδρυθεί για να το κάνει αυτό πραγματικότητα και να προστατέψει αυτή την τεράστια γνώση, τη γνώση που έχει έρθει για τους ίδιους τους ανθρώπους από τον πρόεδρο μας, τον κύριο Αρτέμη Σόρα, για να μην ξαναπέσει ποτέ σε αυτή τη θέση που είναι σήμερα, ο οποίος ήρθε για να σηκώσει το τεράστιο ελληνικό γένος και να του θυμίσει ότι είναι τεράστιο και το πιο τεράστιο γένος που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και ότι είναι το μόνο που έχει προσφέρει την τεράστια γνώση σε όλους τους ανθρώπους, αλλά βιώνει όλο αυτό το άδικο που βιώνει σήμερα, ήρθε να το ξανασηκώσει όρθιο. Και αυτό, για να διασφαλιστεί, όπως είπα προηγουμένως, γίνεται μόνο με τον τεράστιο οργανισμό, παγκόσμιο οργανισμό του Ε5, ο οποίος θα θωρακίσει και θα προστατέψει αυτή τη γνώση για να μην ξαναλλοιωθεί η πραγματική ιστορία του ανθρωπίνου γένους, στον οποίο οργανισμό επίτιμος και ισόβιος πρόεδρος είναι ο κύριος Αρτέμη Σόρας. Και δεν μπορούσε να είναι άλλος από αυτόν τον τεράστιο Έλληνα που ήρθε για να μας δώσει όλη αυτή τη γνώση. Και τα αρχικά του Ε5 είναι, κύριε Πολυμέρη? Είναι έλευση ενεργών ελεύθερων Ελλήνων πολιτών. Πολύ ωραία. Ενωμένων ελεύθερων Ελλήνων πολιτών. Έλευση ενεργών ελεύθερων ενωμένων Ελλήνων. Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Από εμένα, τον κύριο Πολυμέρη και τον Βασιλιάδη που ήταν στο κοντρόλ, καλή συνέχεια σε όλους. Δύναμη φως σε όλους τους Έλληνες.